87 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή, ανάμεσά του και βουλευτέ, με ένα αιχμηρό κείμενο που υπογράφουν με ευθείε βολέ κατά κασελάκι εκφράζουν τον προβληματισμό του για την κατάσταση στο κόμμα και ζητούν την άμεση σύγκληση των οργάνων. Υπογραμμίζουν την ανάγκη να γίνει συντεταγμένη συζήτηση τόσο για το εκλογικό αποτέλεσμα, όσο και για τι πρωτοβουλίε που πρέπει να αναλυφθούν, σημειώνοντα ότι τα μέλη και οι φίλοι του κόμματο πρέπει να πάρουν τι τελικέ αποφάσει. Διαιρετικέ τακτικέ, απολύσει και στοχοποιήσει τελεχών επειδή διατυπώνουν την άποψή του είναι μακριά από την κουλτούρα διαλόγου ενό Δημοκρατικού Κόμματο. Όπω επίση τραυματίζει το χώρο μα το να ανοίγει ξαφνικά δημόσια και με υπενιχμού μια συζήτηση περί ηθική και διαφάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που δεν έχει κανένα αίρισμα την ώρα που θα έπρεπε να ασκούμε σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και όταν μάλιστα παράγεται τόσο σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Μεταξύ άλλων το κείμενο υπογράφουν Όλγα Γεροβασίλια, Αλέκος Φλαμπουράρης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος Τσίπρας, Γιώργος Βασιλιάδης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Τζένι Αρσένη. Επιτάπητο στη συνεδριάση των κομματικών οργάνων Πολιτική Γραμματεία 4 Ιουλίου και Κεντρική Επιτροπή στι 7 Ιουλίου, αναμένεται να τεθούν όλα τα αγκαθόδη θέματα που προκαλούν τριγμού στην Κουμουνδούρου στον απόϊχο των δηλώσεων περί μαύρου χρήματο στα πολιτικά κόμματα. Στη διακοπή έκδοση του καθημερινού φίλου τη Αυγή με τι αντιδράσει να πληθαίνουν, αναφέρθηκε από την Αμερική ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση για το κλείσιμο του μυρίσου φίλου είχε πάρθει από την Πολιτική Γραμματεία πριν, λοιπόν, Την ίδια ώρα, έκτακτη εισφορά από τους ευρωβουλευτές, τους βουλευτές του Ευρωβουλευτέ, του Βουλευτέ, του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή ζητά ο Στέφανο Κασελάκη, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των κομματικών μέσων ενημέρωση. Οι οικονομικέ δυσκολίε που αντιμετωπίζει το κόμμα μα επιτάσσουν τη μέγιστη δυνατή οικονομική συμβολή όλων μα. Σα παρακαλούμε να συνδράμετε είτε με δωρεά είτε με σύναψη δανείου, προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσει μηνό Ιουνίου για τα μέσα του κόμματο συνολικού ύψου 375 -146 ευρώ. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ιδιοκτησία κανενό, έστειλε ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο Σοκράτης Φάμελο, μιλώντα στο ΕΡΤ Νιού. Δεν αμφισβητείται η θέση του πρόεδρου. Αλλά δεύτερον και σημαντικότερον, στην ίδια απόφαση, ότι πρέπει με ενότητα και συλλογικότητα να βρούμε απαντήσει σε αυτά που χρειάζεται η κοινωνία. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν έχει να κάνει με την φράση το κόμμα μου, το οποίο δεν είχε κάποια ιδιοκτησιακή προσέγγιση, αλλά ήταν το πώ εγώ σκέφτομαι και θέλω να είναι και να λειτουργεί το κόμμα μου. Πράγματι υπάρχει μια στοχοποίηση πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την τελευταία περίοδο. Δεν γνωρίζω από πού εκπορεύεται αυτή. αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ την πρότασή του για ανεξάρτητη εταιρεία που θα ελέγξει τα οικονομικά ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας σε βάθος δεκαετίας επανέφερε ο Στέφανος Κασελάκης. Πώς μπορείτε να περιμένετε αλλαγή στη χώρα μας όταν εκλέγετε τους ίδιους και τους ίδιους και δεν θέλετε διαφάνεια στα, στο πολιτικό χρήμα. Έχει αυτό που Ατυχέ. Ατυχέ, όλοι... το. Εντάξει, δε... έκανα μια προσπάθεια να το διορθώσει. Παρέμβαση Συντογκύς, με μηνύματα από τον το το Γιάννη Δραγασάκη ναι. στη συζήτηση Είναι για την κεντροαριστερά. Αυτατά. Η διατήρηση του μοντέλου του κυρίαρχου κόμματο δεν οφείλεται στην πραγματική ηγεμονία τη Νέα Δημοκρατία ούτε στην ευρία νομιμοποίηση τη πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην καχεξία τη αντιπολίτευση και στην αποτυχία τη στρατηγική τη αυτοδυναμία που ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που υπό τα σημερινά ορθοτινά δεδομένα είναι μια καρικατούρα στρατηγική και ένα άλοθη των ηγεσιών. Οι εργαζόμενοι στην Αυγή συνεχίζουν τι απεργιακέ του κινητοποιήσει με τι αντιδράσει για την αναστολή έκδοση του καθημερινού φύλου να συνεχίζονται. Είναι μαζί μα ο πολιτικό μα συντάκτη, ο Γιάννη Φασουλά, για να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη, μια επιστολή των 87 στελεχών, προβεβλημένων στελεχών και εν ενεργεία βουλευτών, ε, ενισχύει το κλίμα εσωστρέφεια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το ερώτημα εδώ είναι τι οδήγησε αυτά τα στελέχη σύνταξη αυτή τη επιστολή και ποια θέματα βάζουν. Καλησπέρα. Πάντω δεν μα αφήνει να επιλέξουμε αυτό το κόμμα σε καμία περίπτωση. Αυτό αλήθεια. δεδομένο. Mm. Λοιπόν, είναι εφόλη στη τη ύλη η κριτική προ τον πρόεδρο του κόμματο από τα 87 μέλη ε, της τη Κεντρική Επιτροπή. Ανάμεσά του είναι και 7 βουλευτέ. Λοιπόν, μια επιστολή φωτιά που δεν αφήνουν, τα σχολιάζουν, να δεν, δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν, και βάζουν στο στόχαστρο τόσο τι επιλογέ όσο και τι αναφορέ του προηγούμενου, τον προηγούμενο 24 ώρων του κυρίου Κασελάκη. Ε, ο το κείμενο έχει κυκλοφορήσει από χθε. Γνωρίζαμε το περιεχόμενο του κειμένου. Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα γιατί. Συγκεντρώθηκαν οι υπογραφέ με ονοματεπώνυμο και στη συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα. Mm -hmm. Υπογράφουν, όπω είπαμε, 7 βουλευτέ: Όλγα Γεροβασίλη, Διονύη Καλαματιανό, Χρυστογιανούλη, Αθηνά Λινού, Τοπούλου, Μίλτο Ζαμπάρα, Ανδρέα Πανογιοτόπουλο. Συνυπογράφουν. Γιώργος και Ζανέτ Τσίπρα, στου 87 επίση Φλαμπουράρη Σπύρτη Ζαχαριάδη και πολλοί άλλοι από το Στην κλίμα ουσία, Τσίπρα θα έλεγα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ακριβώ κομμάτι ναι. των στενών ανθρώπων, στελεχών κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Ακριβώ. Και περιγράφουν και περιγράφουν γιατί θα γίνει την επόμενη μέρα. Η επιστολή των 87 στελεχών και βουλευτών ε, του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται ω συνέχεια τη εκρηκτική ανάρτηση Προημερών του κυρίου Κασελάκη από τι Ηνωμένε Πολιτείε περί μαύρου ε, χρήματο και αναστολή, βέβαια, τη ε, ε, ημερήσια έκδοση mm. τη ιστορική εφημερίδα Αυγή. Τώρα, βέβαια, Γιάννη, διαβάζω κανεί αυτή την επιστολή, συμπεριλαμβάνω ότι τα στελέχη αυτά έχουν μια πολύ ξεκάθαρη άποψη για το τι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά το θέμα τη κεντροαριστερά. Σωστή η παρατήρηση λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο το βάζουν στο επίκεντρο Απόστολε μέσα από την επιστολή του σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την κεντροαριστερά και είναι και ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσει στην κεντρική επιτροπή για το πού θα πάει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει προ την κατεύθυνση τη ανασύνθεση του χώρου ή θα επιμείνει στη δική του αυτόνομη πορεία. Mm. Τονίζω λοιπόν μέσα στο κείμενό του ότι η θα επιμεινει στη δικη του αυτονομη πορεια τονίζουν τονιζω λοιπον μεσα στο κειμενο του οτι η συνεργασια των προοδευτικών δυνάμεων είναι πλειοψηφικό, είναι κοινωνικό αίτημα. Και σε αυτό το αίτημα είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε με τη συγκρότηση μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία ενό μετόπου σε κοινοβουλευτικό και κοινωνικό επίπεδο που θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στι επόμενε εκλογέ. Και κάτι τελευταίο, σε ό,τι αφορά την Αυγή, υπογραμμίζουν ότι δεν παίρνουν τόσο σημαντικέ και κρίσιμε αποφάσει χωρί προηγουμένω να συζητηθούν σε κάποιο συλλογικό όργανο. Μάλιστα. Αναμένουμε δύο Σαββατοκύριακα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.